ευχής. Μα είναι δυνατόν να υποψιαστεί κανείς ότι εμείς πήραμε υπό την προστασία μας το Σάββα μόνο και μόνο για να βρούμε τον Τζόκερ που έχει κερδίσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πάει ο νους του ανθρώπου. Αν δεν πάει, μόνο αν το πούμε εμείς σε κάποιον. Αν δεν το πω εγώ, αν δεν το πεις εσύ, αν δεν το πει και η Σούλα. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα το ξέρουμε μόνο εμείς οι τρεις. Και ο Λαζάρου. Κέτι. Κέτι. Τι έγινε. Κυρία. Λαζάρου. Είσαι πολύ ώρα εδώ. Πριν από σας. Άκουσες τι είπα. Άκουσα. Και τι κατάλαβες. Κατάλαβα ότι ο πρώην άντρας σας που έχει πάθει αμνησία έχει κερδίσει τον Τζόκερ, αλλά δεν το θυμάται και δεν ξέρει πού είναι το δελτίο. Και εσείς μαζί με τις άλλες κυρίες που ήσασταν μαζί στο νοσοκομείο και που ήταν και αυτές παντρεμένες μαζί του, περιμένετε πότε θα θυμηθεί για να του το πάρετε. Αυτά τα κατάλαβες αμέσως! Γρουσούζικο! Το συντακτικό που είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου! Για να σου το εξηγήσω, δεν λες να το καταλάβεις! Καταστραφήκαμε. Τώρα αυτό ξέρεις τι θα κάνει, ε? Ή θα μας εκβιάσει, ή θα πάει στην αστυνομία, θα τα πει όλα και τέρμα. Και όχι τίποτα άλλο. Έχω κλείσει και εμφάνιση στο πρωτοχρονιάτικο του Μέγκα. Θα με βγάλουν με λίγκα από τον Κορυδαλό. Η Μπία Μπέκο από το κελί 33 σας εύχεται ευτυχισμένο το 2004. Τα άκουσε όλα. Όλα. Και πόσα είναι τα λεφτά και τα πάντα. Τα πάντα. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε να πιστέψει ότι. Τι να πιστέψει. Αυτά που είδε και αυτά που άκουσε θα πιστέψει. Και τι είδε? Τρεις τρελές να κάνουν ένα νοσοκομείο ρημαδιό. Και τώρα έμαθε και τι ψάχνανε. Κυρία Μπιά, θα πάμε αύριο στην πυρκαγιά. Καθένας με τον πόνο του εδώ μέσα. Γιατί τώρα που νομίζεις ότι είμαστε, δεν βλέπεις τις φλόγες που μαζώνουνε. Άρα, τι κάνουμε? Πρέπει να μάθουμε τι σκοπεύει να κάνει ο Λαζάρου. Κι αν είναι σφαίρα ναρκώδες, κι αν είναι ορισμός τα Χριστού θητεία γέννη. Πολύ ωραίο φωνητικά. Τα τρίγωνα, γιατί τα χτυπάτε έτσι? Ακούγονται σαν... Κάγκελα της φυλακής. Τι είπες, Λαζάρου? Λέω ότι ακούγονται όπως όταν χτυπάνε οι φυλακισμένοι, τα κάγκελα στα κελιά τους. Ακριβώς. Οι μαθήτριες Πατήλα και η Φαντίνα προσέρχουν στο γραφείο του Λυκειάρχη. Τι κάνατε πάλι? Μας έπιασε... Να καπνίζετε. Ναι. Πίσω από τις τουαλέτες. Είναι η τρίτη φορά αυτό το μήνο που σας πιάνει. Τι μας λέει αυτό? Ότι πρέπει να βρούμε άλλο μέρος. Να το κόψετε! Άντε, πηγαίνετε τώρα. Και οι υπόλοιποι, πηγαίνετε έξω, θα τα πούμε την άλλη ώρα. Λαζάρου, εσύ μείνε. Θα έμενα έτσι κι αλλιώς. Α, θα έμενες. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε. Το βράδυ μπορείς. Αυτά τα ολίγα άνθεα είναι για σας. Να σε καλά. Η καθαρεύουσα σε μάρανε. Και τα γλυκά επίσης. Ευχαριστώ. Πέρασε. Λαζάρου, παιδί μου, κάθισε. Εκεί. Εκεί εγώ να πάω. Τι είναι αυτό? Βίντεο κλιπ. Ποιος είναι? Κοίταξε πολύ προσεκτικά, αλλά πολύ προσεκτικά, να δεις ποιος είναι. Ο Βαλάντης είναι. Ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που βρίσκεται.
Τώρα λέω να την κλείσουμε για να μιλήσουμε. Ναι. Πού είναι το τηλέφωνο? Α, έκλεισε. Ναι, έτσι είναι αυτή. Άμα της λες να κλείσει, κλείνει. Ευτυχώς πει να καθώ και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όλος κοιμάται. Ναι, έχει πάρει χάπι. Ούτε με σφαίρες δεν της πεινάει. Θες? Είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Μόνοι μας, εντελώς, εντελώς. Ναι. Ωραία. Θα μας εκβιάσει, είμαι σίγουρη. Λαζάρου, παιδί μου, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Άκουσες κάτι που δεν έπρεπε να ακούσεις. Ναι. Ίσως να παρεξήγησες κάποια πράγματα. Το χρήμα οθεί τους ανθρώπους καμιά φορά σε περίεργες καταστάσεις. Όμως το χρήμα δεν είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι η αγάπη. Η αγάπη, βέβαια. Ακριβώς. Και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Ναι, αλλά πιο πάνω και από το ενδιαφέρον είναι η αγάπη. Μπορεί τα κίνητρά μας να ήταν ταπεινά. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν. Στόχος μας ήταν να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ο στόχος δεν άλλαξε, αλλά όχι πατώντας επιπτωμάτων. Ωραία τα λέει, ε. Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί την πράξη μας. Γι' αυτό θα ήθελα να μην πεις σε κανέναν, αυτά που άκουσες. Κυρία, νομίζω ότι φοβάστε. Να μην φοβάμαι. Μήπως πιστέψατε ότι εγώ θα σας εκβίαζα ή θα σας ζητούσα χρήματα? Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Α, δεν θα έκανες. Όχι, βέβαια. Καλά, το παρεξηγήσαμε. Αυτό είναι μάθημα. Παιδί, μάθημα. Ήρθε εδώ με το κουστούμάκι του, την ωραία του, τη γραβατούλα, το μοσαϊκό. Κάτσε να δούμε που θα το πάει. Κι εγώ θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, όπως κι εσείς. Έχουμε τον ίδιο στόχο, σωστά? Σωστά. Σωστά. Όπως επίσης τώρα πια μας συνδέει και ένα μοιραίο μυστικό, σωστά? Σωστά. Σωστά. Κι εγώ πιστεύω στη μοίρα. Όπως επίσης πιστεύω πως η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει μόνο με την αγάπη. Γι' αυτό και δεν θέλω ούτε χρήματα, ούτε απολυτήριο. Εγώ άλλο είναι αυτό που θέλω από τη ζωή μου. Τι θέλεις? Το χέρι σας. Μόσχευμα θέλει. Δεν καταλαβαίνω. Σας αγαπώ, κυρία. Σας αγαπώ και θέλω να σας παντρευτώ. Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας κάνω ευτυχισμένη. Δώστε μου αυτή την ευκαιρία. Πάντοτε σας αγαπούσα. Στο στρατό έγραφα το όνομά σας όλες τις σκοπιές. Κάπα, έψιλον, τα φύτα. Κέτι. Θυμάσαι σε ποιες σκοπιές το έγραφες? Γιατί? Να πας να διορθώσεις. Νερό. Κυρία. Ναι. Νερό. Αλήθεια, μπορώ να σας κάνω ευτυχισμένη. Σύνερθε, Λαζάρου, θα σε πάω στο Λυκειάρχη. Δεν με νοιάζει. Εγώ σας αγαπώ και θα σας παντρευτώ. Τι λες, παιδάκι μου? Θα σε βγάλω από τη χοροδία. Δεν με νοιάζει χοροδία, μόνο εσείς με νοιάζετε. Τι σημασία έχει που είμαι πιο μικρός? Τόσοι και τόσοι άνθρωποι που φαίνονται ατέριαστοι ερωτεύονται και ζουν ευτυχισμένοι. Πού, παιδί μου? Στο Μανουσάκι τα σύριαλ. Δεν θέλω τίποτα από εσάς. Ούτε απολυτήριο, ούτε χρήματα, ούτε. Τι είναι? Ποιος είναι έξω? Γιατί είμαι ένα μαθητή της. Και τι κάνουν? Ιδιαίτερο, μην πας να τους διακόψεις. Α, κατάλαβα. Αλλά πρέπει να πάω τουαλέτα. Να κάτσεις εδώ που κάθεις. Δεν θα ενοχλήσω καθόλου. Καλή πρόοδο. Εσείς δεν είπατε ότι είμαστε μόνοι μας? Έτσι νόμιζα. Ο κύριος Κατσίκης μένει εδώ. Ο κύριος Κατσίκης μένει εδώ, αλλά μόνο αυτός, κανένας άλλος. Δεν γίνεται, τώρα βγήκε και ο Σάββας. Θα πάω να πιω νερό. Δεν μπορώ. Συνεχίστε εσείς. Προηγουμένως θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον τρόπο της σκέψης σας. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Και να σας πω και συγχαρητήρια για τα γλυκά σας. Έκτακτα ήταν. Βγήκε κι άλλος? Όχι. Πού είχαμε μείνει? Δεν θυμάμαι. Συγγνώμη. Είχατε μείνει εκεί που έλεγες εσύ ότι δεν θέλεις ούτε λεφτά ούτε απολυτήριο. Θέλεις να το συζητήσουμε? Ποιοι? Εμείς εδώ. Είστε πολλοί ακόμα? Όχι, όχι. Αυτοί είμαστε. Δηλαδή τώρα γλιτώσαμε? Δεν άκουσες τι είπε? Δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κάτι που να βλάψει την Κέτη. Δεν το πιστεύω ότι ξεμπερδέψαμε έτσι εύκολα. Καλά, αυτό να ερωτευτεί εσένα. Γιατί τι έχω? Εσύ τίποτα δεν έχεις. Αυτό δεν είναι στα καλά του. Όχι, δεν είναι. Να δεις αυτό. Έχει ειδιπόδιο. Ναι.
Αυτό έχει. Θα του περάσει όμως, όχι. Μακάρι. Γιατί αν δεν του περάσει, πάλι κινδυνεύουμε. Δεν μας βλέπω να κάνουμε Χριστούγεννα φέτος. Πόσο χαίρομαι που έρχονται τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα και ο ερχομός του νέου χρόνου είναι περίοδος που πρέπει να βάζουμε νέους στόχους. Εσύ τι στόχο θα έχεις για την καινούργια χρονιά? Τον ίδιο με φέτος. Δηλαδή? Εσένα. Τα Χριστούγεννα, το μυαλό μου φεύγει, ταξιδεύει. Και δεν γύρισε ακόμη από πέρσι, ε. Γεια σου. Καλώς τον! Πού χάθηκες εσύ? Διαβάσματα, Δεσποινησής. Πολλά διαβάσματα. Να, τι? Σας έφερα ένα δώρο. Τι για μένα είναι αυτό? Να. Φαγώθηκε να σου πάρει δώρο. Μόνος του το διάλεξε. Αλήθεια? Έλα, Ρεσάρα, τι είναι αυτό τώρα? Ωρε, τα βλάρα! Τα βλάρα! Όχι και βαρύ, γερό, ε! Δεν σπάει με τίποτα. Για να δω! Α, βοήθεια! Έλα, give me five. Συγγνώμη που δεν απαντούσα στα τηλεφωνήματά σου, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν από τη δουλειά. Εγώ δεν είμαι απλώς κάποιος από τη δουλειά. Ναι, το ξέρω. Πού σκέφτεσαι να περάσεις τις γιορτές? Κάτι έχω υπόψη μου. Εγώ? Μπορώ να έρθω? Ναι, με. Στο επισκεπτήριο. Τι είναι αυτό που κρατάς? Για σένα είναι. Κάτι μικρό για τα Χριστούγεννα. Δεν έπρεπε και δεν μπορώ να το δεχτώ. Για σένα, σε παρακαλώ. Πρέπει να... Θέλω να το... Είναι... Κυρία Μπία. Σάβα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας από τους σκηνοθέτες της σειράς. Γιώργος Σάβας. Σάβα ο Γιώργος. Έχουμε γνωριστεί. Χάρηκα. Ναι. Αυτό τι είναι? Του Γιώργου είναι. Με ρώτησε να του πω τη γνώμη μου, αν είναι όπως... Σκουλαρίκια. Του Γιώργου. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πετράδι που έχει στη μέση. Ναι, δίκιο έχει. Μήπως να τα έβλεπε σε ένα άλλο χρώμα? Είναι χάλια, καταλάβες. Να, κοίτα το δικό μου πώς είναι. Καλά, το δικό σου είναι τέλειο, γιατί αναδεικνύει και το αυτή. Ναι. Ναι, Γιώργο, τελικά μάλλον είναι πολύ βραδινό για σένα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Χάλια είναι αυτό. Α, κυρία Μπία, μου είπε η Δεσποινή Σύση να πάτε τώρα στο μακιγιάζ να σας βάψει. Α, ωραία. Πήγαινε, πες της ότι έρχομαι. Α, τι πήγαινε. Τώρα εγώ να πάω. Ναι, ναι, ότι έρχομαι. Πες της ότι έρχομαι. Και έρχομαι εγώ. Ναι, χάλια είναι όμως. Ο πρώην άντρας μου. Το ξέρω. Μεγάλη ιστορία. Φαντάζομαι. Τι φαντάζεσαι μόνο, δεν την ξέρεις? Από πού να την ξέρω? Όχι, μην το λες. Έχει αρχίσει και κυκλοφορεί. Εγώ πάω τώρα στο... Είδες την αλλαγή στο σενάριο? Ποια αλλαγή? Επιτέλους, μητέρα, ήρθες! Ήμουνα στη δεξίωση του πρέσβη και πάνω που μας κακομάθαινε με ενημέρωσαν ότι ξαναχτύπησε ο παρανοϊκός εμπριστής. Θα κινητοποιήσω όλα τα οχήματα. Πάλι θα σφουγγαρίσεις? Αφού δεν έχω τι να κάνω, γιατί να κάθομαι? Δεν μιλάς πολύ, ε. Δεν σου είπα να μην κατεβάσεις άλλο την τιμή? Είναι ξένοι άνθρωποι. Γιατί να μην σχηματίσουν καλή γνώμη για τη χώρα μας? Το έχεις ξανακάνει αυτό το ράφι. Το περνάω δεύτερο χέρι. Είσαι ήσυχος άνθρωπος, ε. Μα εσύ το έδωσες σε τιμή κόστους. Είδατε όμως τα χαμογελάστα πρόσωπά τους. Θα το λιώσεις. Για να είναι καθαρό. Πάντα ήσουν έτσι σιωπηλός. Ναι, αλλά αυτοί δεν ξέρουν ότι εμείς τα παίρνουμε τόσο φθηνά. Δηλαδή, το τους ξεπατάμε.
Τελευταία πρόβα. Είσαστε έτοιμοι. Δεν θέλω να αγχώνεστε. Όλα θα πάνε καλά. Ο Λαζάρου πού είναι, δεν ήρθε σήμερα? Εδώ ήταν την προηγούμενη ώρα. Να τον περιμένουμε τότε. Θέλω να προσέξετε. Τι είναι αυτό? Φίγαλης. Ποιος βάζει τραγούδι? Για μια Κατερίνα τα βάζουμε. Έχει γούστα. Αυτό ακούγεται σε όλο το σχολείο? Κρασάς έξω. Γιατί? Να πας να βρεις τον Λαζάρου αμέσως. Μάλιστα, κυρία. Γιατί δεν βάζουν οι Μαριά τα πιέριδι το καινούριο? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Μαριάτα δεν είναι. Λαζάρου είναι. Τον τελευταίο του δίσκο. Τι κάνεις εδώ, Λαζάρου? Λυκιάρχης. Τραγουδάω, κύριε Λυκιάρχα. Έχεις τρελαθεί, παιδί μου. Τι το πέρασε στο γραφείο μου, στούντιο? Κύριε Λυκιάρχα. Τι έπαθες? Την αγαπώ, την αγαπώ, την αγαπώ. Ποια? Μην το πεις, μην το πεις. Θα βάλω ένα τελευταίο. Θα με διώξουν από το σχολείο! Την ηρέμησε! Τι να ηρεμήσω, μωρέ! Πού κάνε κατάδα και μ' άκουγε όλο το λύκειο! Τι τραγούδι σου βαλέ! Τι θα κάνω τώρα, τι ντροπή είναι αυτή, Θεέ μου, μου λες! Τι θα κάνουμε έτσι και μιλήσει! Πώς θα ξαναμπω στην τάξη! Έχει κάποιο φίλο κολλητό! Τι να έχει, μωρέ, όλη μέρα κλεισμένο μόνο του είναι με στην τάξη! Ε, άρα σε ποιο να μιλήσει? Τη μάνα του! Πρέπει να βρούμε τη μάνα του! Πρέπει να μάθουμε αν ξέρει κάτι! Εγώ σε αυτήν δεν πάω! Εγώ από πού και σπου! Τι με κοιτάτε? Ε, ποια να κοιτάξουμε? Για πες κανένα νομεράκι, μπας και κάνουμε γιορτές φέτος. 31, τα γενέθλιά μου. Μάλιστα, 31. Άλλο? 28. Ωραία. Τι είναι το 28? Η σημερινή ημερομηνία. Μα δεν έχουμε 28 σήμερα. 28 έχουμε, το γράφει στο γιαούρτι. Δεσποινή, εσείς, τι είναι αυτό? Τζόκερ, Σάβα μου. Να το δω λίγο. Ορίστε. Σάβα, τι έπαθες? Τίποτα, τίποτα. Τι σκηνή γυρίζουνε? Το ούφο έχει και σωσία και συναντιούνται. Και θα είναι δύο. Άστα. Από πυρκαγιά θα γίνουμε ο πόλεμος των άστρων. Και τώρα αυτός τι κάνει, της δείχνει πώς να παίξει. Υποτίθεται. Εδώ θα στέκεται η Βάντα και εδώ η Αμαρυλής. Πώς γίνεται να είμαι σε δύο μέρη ταυτοχρόνως? Σε ένα θα είσαι. Θα έρθει κι άλλη κοπελίτσα? Όχι, εσύ θα παίξεις και τους δύο ρόλους. Δεσποινήσει εσύ. Σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να θυμηθείτε κάτι και να μην μπορείτε? Γιατί ρωτάς? Όταν ένας ρόλος έχει σωσία, παίζει και τους δύο ρόλους ένας ηθοποιός. Γυρίζουμε πρώτα το ένα κομμάτι, θα γυρίζουμε το άλλο κομμάτι και μετά τα ενώνουμε στο μοντάζ. Είναι κάτι που πρέπει να θυμηθείς. Νομίζω πως ναι. Τι? Δηλαδή σε εκείνη την ταινία που η Βλαχοπούλου έχει ξαδέρφει μια Ιταλίδα τραγουδίστρια. Είναι η Βλαχοπούλου και στους δύο ρόλους. Αλήθεια? Όταν σας είδα να παίζετε εκείνο το παιχνίδι με τα τετραγωνάκια και τους αριθμούς. Το Τζόκερ? Ναι. Η Καρέζη σε εκείνη την ταινία με τον Καζάκο που έχει μια δίδυμη αδερφή? Το ίδιο. Μία ήταν η Καρέζη, μία και η Βουγιουκλάκη. Ναι. Τι λέτε εσείς εδώ? Τίποτα. Ποια σκηνή γυρίζουν? Άμα γυριστεί, εμένα να με φτύσετε. Τη εξηγεί. Γιατί δεν είπες στην κυρία Μπία ότι κάτι θυμήθηκες? Δεν ξέρω. Νομίζω δεν ήθελα να το πω. Εντάξει, το κατάλαβε. Θα δείξει. Ο Σάρας να κοιτάζει παράξενο. Ναι, το έχω καταλάβει.
Δεν θέλω να υποψιάσετε κάτι για μας. Θέλεις να έρθει σπίτι μου σήμερα? Σπίτι σου? Δεν έχω έρθει ποτέ. Γι' αυτό ακριβώς. Θέλει? Δεν μπορώ απόψε. Πρέπει να πάω κάπου αλλού. Α, είσαι καλεσμένη κάπου? Όχι, θα πάω από μόνη μου. Δηλαδή, οι αδερφές Κανονίδου είναι μία. Κυρία Βερόνικα, δεν ξέρετε πόσο πολύ χάρηκα για την επίσκεψή σας. Κι εγώ ήθελα πάρα πολύ καιρό να έρθω. Ναι, γιατί? Δεν είχα ένα συγκεκριμένο λόγο, απλώς κάτι μέσα μου έλεγε «Πήγαινε! Πήγαινε! Πήγαινε!» Ώστε κάνετε εκστρατεία για την προώθηση της σειράς. Ναι, ο κύριος Τσιτσίγκος στέλνει τους ηθοποιούς στα σπίτια των τηλεθεατών. Είναι το σύστημα πόρτα-πόρτα, αν έχετε ακούσει, για να πιάσει τον παλμό του απλού θεατή. Είναι μεγαλοφυΐα. Εμένα μου λέτε, δεν διαβάζω εγώ τι γράφει. Ώστε ήρθατε για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στη σειρά. Ακριβώς, για να δω τι άποψη έχει ο κόσμος για τις νέες ιστορίες που έχουν ενταχθεί στο σενάριο. Όταν λέτε νέες... Από το 3000ο επεισόδιο και μετά. Έκανε καλά που χώρισε ο Βαλέριος την Εφερτίτη. Έπρεπε να μπει στη φυλακή ο Ίωνας. Να γίνει υποπυραγός η Δαλιδά. Τι κάνει ο γιος σας? Κυρία Βερόνικα, θα σας πω κάτι που δεν θα σας αρέσει καθόλου. Αυτό φοβόμουν, αυτό που λέτε τώρα. Την τελευταία εβδομάδα έγιναν πράγματα που με θύμωσαν πάρα πολύ. Σας θύμωσαν, σας θύμωσαν. Ναι, τόσο που δεν είδα ούτε ένα επεισόδιο. Όχι, σας καταλαβαίνω. Σας μίλησε ο γιος σας. Ταράχτηκα. Ταραχτήκατε, το καταλαβαίνω απόλυτα, απόλυτα. Εγώ την ατιμία δεν την μπορώ καθόλου. Ούτε κι εγώ. Μην κοιτάτε που την κάνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Βέβαια. Αφού τρως τα ξένα τα λεφτά, πώς έχεις τα μούτρα και κυκλοφορείς μέσα στον κόσμο? Πώς τα έχεις, τα έχεις, πώς τα έχεις? Θα σε τσακίσω! Όχι, μην μου το κάνετε αυτό, δεν τα φάγαμε ακόμα. Αφού ξέρω ότι τρως τα λεφτά από τα κοινόχρηστα και έχεις το θράσος να θες να ξαναβγεις διαχειρίστρια. Πώς είπατε? Αυτό που ακούσατε. Έχουμε σήμερα συνέλευση ιδιοκτητών και η Χατζηλαζάρου θέλει να ξαναβγεί διαχειρίστρια. Όταν το έμαθα, έχασα τον ύπνο μου. Γι' αυτό σας λέω, ούτε πυρκαγιά είδα, ούτε τίποτα άλλο. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί η Χατζηλαζάρου μιλάμε τόση ώρα. Για ποιον? Και πραγματικά ήρθατε στην πλέον κατάλληλη στιγμή. Η παρουσία σας εδώ θα ενισχύσει την υποψηφιότητά μου. Γιατί θα είμαι κι εγώ στη συνέλευση. Βέβαια! Ως τι? Μήπως δεν μπορεί να μας μιλήσει. Αν δεν μπορεί θα μας πει. Τουλάχιστον να μάθουμε. Ξέρει η μάνα του κάτι, δεν ξέρει τι γίνεται. Το σήκωσε. Έλα, Μπιά! Τι θόρυβος είναι αυτός? Δεν θα το πιστέψετε αυτό που ζω. Τι κάνεις τώρα εκεί? Αγωνίζομαι να μην βγει η Χατζηλαζάρου διαχειρίστρια. Όχι η Λαζάρου. Η Λαζάρου να βγει, η Χατζηλαζάρου να μην βγει. Τι λέει? Δεν καταλαβαίνω. Τα χρήματα που δίνουν οι άλλες πολυκατοικίες για το πετρέλαιο είναι τα μισά από αυτά που πληρώνουμε εμείς. Γιατί? Άρα αυτά τα λεφτά κάπου πάνε. Μιλήστε κι εσείς, κυρία Βερόνικα. Η αλήθεια είναι ότι το αγοράζετε πάρα πολύ ακριβά το πετρέλαιο. Γιατί τα τρώει αυτή? Γι' αυτό είναι ακριβό. Αποδείξει δεν έχουμε, εγώ τη γνώμη μου λέω. Έλα, μ' ακούς. Πού βρίσκεσαι? Κάνω στροφή στην καριέρα μου. Μετά το τηλεμάρκετινγκ θα εμφανίζομαι και στις συνελεύσεις πολυκατοικιών. Τι? Έλα, φέρτε εδώ. Ναι, έλα, τι γίνεται? Καλά, έτσι και σε πιάσω και σένα και την άλλη από το μαλλί. Γιατί όλες τις δικές σας μπλακίες πρέπει να τις πληρώνω εγώ? Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Η πόρτα πρέπει να βαφτεί μπλε. Το άσπρο λερώνει. Μιλήστε κι εσείς, κυρία Βερόνικα. Συμφωνώ με την κυρία Λαζάρου. Τι χρώμα είπατε εσείς? Μπλε. Μπλε. Μπλε είναι τέλειο το μπλε. Τέλειο. Εσύ από πού και ως πού είσαι εδώ? Ήτανε να έρθει ο ταξίαρχος Θεοχάρης και δεν μπόρεσε. Άσε μας τώρα κι εσύ. Κατάλαβες τίποτα? Πες μου, τι σου είπε? Ότι κάνει, λέει, στροφή στην καριέρα της. Και ακουγόταν και μια φασαρία από πίσω. Γιατί γελάς? Πες μου. Θα σου πω. Αυτή τη γυναίκα τη μισούσα. Τη θεωρούσα υπεύθυνη για το διαζύγιο μου με το Σάββα, για ό,τι πέρασα μετά το χωρισμό. Δηλαδή, τώρα όμως... Τι? Με κάνει και γελάω. Είναι τόσο απρόβλεπτο άτομο. Δεν έχω ξαναγνωρίσει τέτοιο πρόσωπο στη ζωή μου. Τώρα κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm. Όταν είμαι όμως μαζί σας, δεν φοβάμαι. Τώρα τι κάνει όμως, μου λες? Λοιπόν, με
τις φωνές δεν βγαίνει τίποτα. Όριμοι άνθρωποι είμαστε, ακούσαμε και τις δύο πλευρές, τώρα θα ψηφίσουμε. Εγώ δηλώνω από τώρα. Σας παρακαλώ, κυρία Χατζηλαζάρου, σας παρακαλώ. Όταν ήταν να μιλήσετε, μιλήσατε. Έχετε ξαναλύσει το χρόνο σας. Μπράβο, κυρία Βερόνικα. Και την υπομονή μας. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάρετε όλοι από ένα χαρτάκι, θα γράψετε πάνω το διαχειριστή που θέλετε να βγει, θα το τυλίξετε και θα το ρίξετε μέσα στο βάζο που θα είναι η κάλπη. Κατανοητόν? Βεβαίως. Περίπτωση ισοψηφίας αποκλείεται να υπάρξει, διότι είναι μονός ο αριθμός των ψηφοφόρων. Μπράβο, κυρία Βερόνικα, μπράβο. Ευτυχώς που είστε κι εσείς εδώ και βάζετε μια τάξη. Μην τα λέτε σε μένα, στο Τζιτζίνγκο να τα πείτε, που με έχει 7 χρόνια παραπεταμένη στην πυρκαγιά. Άρα να ζούσε ο Σοφοκλής, να μου γράψει ένα σύριαλ να μεγαλουργήσω. Τι έγινε? Άστα, καταστροφή. Δηλαδή? 5-4 βγήκε η Χατζηλαζάρου. Ε? Καλά, αυτό που τράβηξε εξαιτίας σήμερα δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Σε ρωτάω αν της μίλησες. Της μίλησα. Δεν ξέρει τίποτα η γυναίκα. Βλέπει, λέει, το γιο της σκεφτικό, αλλά αυτό το παιδί πάντα έτσι είναι, γιατί είναι κλειστός χαρακτήρας. Η Σούλα που είναι? Έχει πάει στο μαγαζί να ενημερώσει κάτι βιβλία της εφορίας. Λοιπόν, εγώ θα στο ξαναπώ. Χριστούγεννα, σαν φυσιολογικοί άνθρωποι, αποκλείεται να κάνουμε. Σενιόρα Σούλα. Buenas tardes. Είμαι σίγουρος ότι κάτι πρέπει να θυμηθώ. Αλλά δεν ξέρω τι. Ώστε θα φύγεις από την Ελλάδα. Συ. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα δεν μ' αρέσει. Θα πας στους γονείς σου στην Ουρουγουάη? Όχι, γιατί ο παπάς μου μπήκε πάλι στη πρισιόν. Φυλακή. Γιατί? Γιατί σκότωσε ένα, αλλά δεν έφταιγε αυτό, σενιόρα Σούλα. Προκέ αυτός είχε παρκάρει έτσι που ο παπάς μου δεν μπορούσε να βγει. Και ο παπάς μου δεν μπορεί καθόλου τη αδικία του κόσμου, ξέρεις, ή λεματό. Με μαχαίρι. Και η μάνα σου τι κάνει τώρα? Η μάνα μου έφυγε από το Ουρουγουάη μετά από αυτό με ένα καρνιθέρο. Ξέρεις τι είναι? Το πλοίο. Ο Κρεοπόλης. Ε! Συ, το αγαπούσε από παλιά. Οικογενειακές ιστορίες. Της Disney. Και πού θα πας? Κάτσε, μου το γράψανε γιατί δεν το θυμάμαι. Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο? Σήμια λέξη είναι. Πού το βρήκες, Χριστιανέ μου, το Λουξεμβούργο? Ένας φίλος μου το βρήκε, μου είπε ότι δίνουν πράσινη κάρτα εκεί. Είναι ήσυχοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα. Κι εγώ ήσυχο είμαι. Και έχουνε και βασιλιά. Κοίτα μην το βρεις από την πρώτη μέρα. Όχι βασιλιά, δούκα έχει. Το ίδιο είναι. Στόλισες δέντρο φέτος, πορκέ, ε? Δεν πρόλαβα. Πέρυσι είχαμε ωραίο δέντρο, θυμάσαι? Εκεί το είχαμε. Που το όριξες. Έπεσε. Φέτος λέω να στολίσω καραβάκι. Τι καραβάκι? Καράβι, καραβάκι, που πας γυαλό γυαλό. Πορκέ! Να σου βάλω λίγη σου πίτσα. Δεν θέλω. Έσκασα. Μα να βγει η Χατζηλαζάρου. Εσύ τι έχεις? Τίποτα. Τίποτα. Πώς τίποτα? Δεν τρως, δεν μιλάς και όλο σκέφτεσαι. Και όλο αναστενάζεις. Τι έχεις? Αν δεν μιλήσεις τη μητέρα σου, σε ποιον θα μιλήσεις? Δεν μου λες. Μπας κι είσαι ερωτευμένος. Αν πες το έτσι, ναι, ίδιος ο μπαμπάς σου. Γιατί το λες αυτό? Κι αυτός έτσι ήταν, μουλοχτός. Δεν έλεγε και μια μέρα ήρθε και με πήρε με το ζόρι από τους δικούς μου. Που ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που πήγαινα, αλλά τέλος πάντων. Τι έκανε δηλαδή? Χτυπάει την πόρτα μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ ούτε που ήξερα ότι με ήθελε. Και μπουκάρει με μια καραμπίνα στο χέρι και λέει στον πατέρα μου, στον παππού στο συγχωρεμένο. Κυρ Στέργιο, αν δεν πάρω την κόρη σου, εγώ θα σκοτωθώ. Και θα σκοτώσω και αυτήν μαζί. Αλήθεια? Και εσύ τι έκανες? Εγώ όταν μου κάνεις τέτοια, τρελαίνομαι. Εν τω μεταξύ, εμένα στο χωριό με ζητούσαν καν και καν. Αλλά βλέπεις, εγώ στραβώθηκα με την παλικαριά του πατέρα σου. Ναι. Της είπες ότι την αγαπάς? Ναι. Και τι σου είπε? Ότι δεν ταιριάζουν. Μπα, και πού το ξέρει αυτή? Εσύ την καρδιά σου θα ακούς. Είναι καλή κοπέλα? Ποια είναι? Το κακό στον καιρό. Ό,τι θέλω θα στολίσω. Το καράβι είναι ελληνικό έθιμο. Ελληνική βλακεία είναι. Δεν είναι ωραίο. Να μας το φέρω στο κεφάλι να δεις τι ωραίο που θα είναι.
Όλο το κόσμο στολίζει δέντρο και κρεμάει μπάλες. Εμείς στολίζουμε καράβι. Και τι κρεμάτε, ναύτες! Εσένα θα κρεμάσει από το κατάρτι. Ένα πράγμα σωστό δεν κάνετε. Άμα φέρεις εδώ πέρα καραβάκι, θα έρθω και θα το βουλιάξω. Δεν είναι σε νερό. Πού είναι! Έτσι πάνω στο γραφείο ένα καράβι, μη χειρότερα. Κι εγώ που θα κάθομαι. Αυτό είναι το θέμα μας. Μη τυχόν και κάνεις καμιά δουλειά. Όλη την ώρα φραπέ, καθισιό, τσιγάρο. Και κλωσοδιάρια. Τι είναι αυτό. Α, δεν το ξέρεις. Θα το σπάσω, σενιόρα σου λέει. Αλήθεια στο λέω. Θα έρθω εδώ, θα το ρίξω στο πάτωμα και θα το πατάω. Για τόλμα. Αύριο πρωί-πρωί θα το έχω στολίσει. Κι εγώ θα φέρω δέντρο. Δέντρο είσαι από μόνος με αυτό που πήγες και έβαλες. Εσένα μου φαίνεται θα στολίσω. Θα σου κρεμάσω δύο μπάλες από τα αυτιά, θα σου βάλω και μια κορφή στην κεφάλα, έτοιμο το έλατο. Στην Ουρουγουάη βάζουμε άστρο. Μια σκασίλα τη βάζεις στην Ουρουγουάη. Λοιπόν, δρόμο και κανόνισε να αργήσεις αύριο. Στις 10 θα είσαι εδώ. 12 έρχομαι την Τρίτη. Με το ρολόι θα είμαι, κακομοίρη μου. Μου δεν λες και Λουξεμβούργο, πολιτισμένο κράτος. Για τα μούτρα σου είναι, νομίζεις. Θα έκανα μια χαρά, μας έβλεπαν. Εγώ είμαι σίγουρο ότι όλοι οι Λουξεμβουριανίδες θα με αγαπούσανε. Ναι, καλά. Δρόμο τώρα. Και αύριο, όπως είπαμε. Καληνύχτα, δεν λες. Buenas noches. Καληνύχτα θα πεις. Και καλά Χριστούγεννα. Feliz Navidad. Στα ελληνικά. Feliz Navidad. Στα ελληνικά είπα. Δεν το ξέρω στα ελληνικά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Εξαφανίσου. Σενιόρα Σουλά. Τι είναι πάλι. Feliz Navidad. Γιατί βρε δεν μου λες ποια είναι, την ξέρω. Ναι. Είναι από το σχολείο. Ναι. Είναι εκείνο το κοριτσάκι με την κορδέλα στα μαλλιά που είσαστε μαζί στη χοροδία. Όχι. Το άλλο, με τα μακριά μαλλιά. Ούτε. Δεν είναι στη χοροδία. Είναι στη χοροδία, αλλά δεν τραγουδάει. Ποια είναι, η τρομπέτα. Είναι... Είναι η κυρία Κατσί. Μαμά! 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 Ναι, Δεσποινής, εσύ. Όχι, δεν είμαι κυρία Μπία. Ο Σάββας είμαι. Απλώς σας παίρνω από το κινητό της. Ναι. Πρέπει να σας συναντήσω για να μιλήσουμε. Θυμάστε τι συζητούσαμε το πρωί. Ναι. Θυμήθηκα. Θυμήθηκα κάτι. Ναι, πρέπει να βρεθούμε οπωσδήποτε, καταλάβατε. Ναι, τρεχάτε σας λέω, γι' αυτό σας λέω. Ναι, θυμήθηκα. Ανοίξτε, κυρία! Ανοίξτε! Τι γίνεται? Τι είναι, σεισμός? Κάποιος είναι απ' έξω. Και τι θέλει? Ανοίξτε μου! Να ανοίξω. Τι φασαρία είναι αυτή? Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος? Ανοίξτε μου, κυρία Τόγκα! Ο Λαζάρου! Σας αγαπώ! Μας αγαπάει. Δεν λέει εσένα, βρε. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα ξυπνήσει όλη τη γειτονιά. Ανοίγω. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ και θέλω να σας παντρευτώ. Στεριό, αν δεν μου δώσετε την κόρη σας, θα σκοτωθώ. Εμένα λέει και Στέριο. Ναι. Ποιος είναι πουλάκι μου και Στέριος? Ο παππούς μου που πέθανε. Χτύπα ξυλογρουσουζικό αν αγαπείς. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαι με τα καλά σου, Λαζάρου. Τι θες εδώ πέρα? Καταρχήν αυτό δεν έχει διάβασμα για αύριο. Πώς γυρνάει και μπεκροπίνει βραδιάτικα? Καλά σου λέει. Και έτσι και να τραγουδήσεις αύριο στο γιορτή. Α, παπά, πήγαινε σπίτι, θα κλείσει και φωνούλα. Δεν με νοιάζει! Έτσι κι αλλιώς τα πάω όλα στη μαμά μου. Στη μαμά σου? Και τι είπε? Έπεσε με στη σούπα, κόντεψε να πληγεί. Τι είπες? Όχι! Τι είπα ότι αγαπώ την κυρία. Λαζάρου, θα σου δώσω πενθήμερη. Εκδρομή. Αποβολή! Έρχεται εδώ πέρα, χτυπάς τις πόρτες νυχτιάτικα, βάζεις τραγούδια στο σχολείο, ακούει όλο το λύκειο, ως πού μπορεί να φτάσει πια. Ως το τέρμα. Τι είναι αυτό? Θα σας σκοτώσω. Ή θα σας σκοτώσω ή θα σκοτωθώ! Όλους! Όχι! Την κυρία Τόγκα! Να μιλάς στον ενικό τότε γιατί μπερδευόμαστε! Δεν γίνεται! Παναγιά μου! Δεν θα πάτε πουθενά! Λαζάρου! Κάνε σε κάτω το όπλο! Ακίνητη είπα! Ψηλά τα χέρια! Αν δεν δεχτείτε να με παντρευτείτε θα τα πω όλα! Για το δελτίο, για τα λεφτά, για τα πάντα! Λαζάρου! Έλα στα συγκαλά σου! Έχεις γίνει μελιτζανή! Να το ξέρετε! Αν δεν πείτε το ναι, θα τα πω όλα.
Τώρα, αυτή τη στιγμή, θα βγω στη γειτονιά και θα φωνάζω! Μάλλον όχι. Θα σκοτωθώ. Ο σιδεράς και του υπέρ, λόγια της